σε ευχαριστούμε Περιφέρεια και Δήμο που συμπαραστάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια που την ξεκίνησε σαν ιδέα και υλοποιήθηκε από τον Αλέξανδρο τον Χαλιορή, ο οποίος μας ενημέρωσε και ταυτόχρονα είδαμε ότι ήταν μια πάρα πολύ αξιόπινη δράση και μακάρι ο κόσμος να την αγκαλιάσει και να γνωρίσει τι δυνατότητες έχει με την επιστήμη για να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Και τα οποία, από ό,τι ίσως θα σας πούν και οι κύριοι, δεν είμαι επιστήμονας όταν το κάνω, υπάρχουν τρόποι και να εντοπιστεί και να βελτιωθεί, αντιμετωπιστεί στα πλαίσια που είναι. Έχουμε μια πολύ καλή ροή, παρόλο που ο κόσμος είναι λίγο ακόμα διστακτικός στο πώς αντιμετωπίζει αυτό το γεγονός. Βέβαια, σε όλες τις δράσεις που κάνουμε, εκεί που η συνέπεια του να σου τύχει κάτι είναι πολύ σοβαρή, π.χ. μαστογραφία, οι αναστολές φεύγαν. Και είχαμε ακόμα και στο κέντρο της πόλης προσέλευση και ανθρώπων και ειδικών κοινωνικών ομάδων που συνήθως δεν εκφράζονται εύκολα. Εδώ είχαμε μια δυσκολία, όμως επίσης όμως με χαρά ανακαλύψαμε ότι είχαμε και πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι από μόνοι τους είχαν πάει σε ειδικούς τους επιστήμονες και είχαν εξετάσει την πιθανότητα και ας πάτε, τον εντοπισμό πιθανώς ενός προβλήματος. Λειτουργεί εδώ, σας το λέω γι' αυτό και είπαμε σήμερα, ένα πλήρες πλέγμα διενέργειας των εξετάσεων, όπου έχουμε διαθέσει 4 χώρους του κοινωνικού κέντρου και με την βοήθεια του Δημάρχου και χώρους του παιδικού σταθμού, όπου γίνεται μια τελείως προστατευμένη από όψη προσωπικών δεδομένων διαδικασία και όλα τα παιδιά που έρχονται μετά από ένα ιστορικό συνεργάζονται με τους επιστήμονες που είναι εδώ από το κέντρο και μπορούν να εντοπίσουν με εξετάσεις και αναλύσεις που θα κάνουν στο μέλλον εάν και πώς υπάρχει πρόβλημα. Τις λεπτομέρειες τις επιστημονικές θα σας τις πει ο κ. Ασλανίδης, ο οποίος μεγάλη μας χαρά που ήρθε από την Κρήτη για να δει αν είμαστε καλοί στη διαχείριση της προσπάθειας. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, θα μας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και την Αλεξάνδρα και τον Κώτα και τον Δήμαρχο, αλλά κυρίως και την Αλεξάνδρα, η οποία εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή στο θέμα παιδείας την Περιφέρεια, γιατί με συζήτηση που είχα καταρχάς ενημερώνοντας την Περιφέρεια για το θέμα της συμμετοχής, αναπτύχθηκαν ερωτήματα το ένα και κατά πόσο η Περιφέρεια θα μπορούσε να τρέξει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στους νομούς που δεν έχουν γίνει. Γιατί ήδη έχετε κάνει αυτό το πρόγραμμα και σαν είναι στην Κομοτηνή με τον Δήμο, γίνεται στην Ξάνθη με την Συνδρομή του Κοινωνικού Κέντρου και του Δήμου Πλαστικά Θράκης. Οπότε να διερευνηθεί και σε μια επαφή που θα έχετε η πιθανότητα να διενεργηθούν αυτές οι δράσεις και καμπάλα, δράμα και εύρω.